χθες το χαρακτηρίσατε αντιφατικό, εάν κινδυνεύει να αποδειχθεί κενό γράμμα, να μην εφαρμοστεί ποτέ. Να πω κάτι, κύριε Κοτρότσο, καταρχάς να διαβάσω κάτι που έχω εδώ. Στην Συμφωνία των Πρεσπών, στο άρθρο 1.4, β, γ, λέει το δεύτερο μέρος, και έχω βάλει μια φράση εγώ μέσα, εφόσον το αποφασίσει, θα διεξάγει δημοψήφισμα. Δεν είναι όρος ούτε προϋπόθεση για την υλοποίηση συνθήκης στο δημοψήφισμα. Ναι, αλλά πολιτικά είναι όρος. Λέω δεν είναι όρος νομικός στη συμφωνία. Γιατί βγήκαν πάρα πολλοί και είπαν άκυρη συμφωνία. Δεν ισχύει η συμφωνία. Η συμφωνία λέει ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης των Σκοπίων, αλλά δεν είναι ούτε όρος, ούτε προϋπόθεση, ούτε νομική απέτηση για την υλοποίηση της συμφωνίας. Έχει μια μεγάλη σημασία. Τώρα πάμε στο πολιτικό. Είναι μεγάλο ποσοστό το 37-38%. Στην πρώτη ματιά που το βλέπει κανείς, αν δεν ξέρει βαλκανική πολιτική και πολιτική των Σκοπίων και την πραγματικότητά τους, θα πει ότι είναι μικρό. Και είναι λογικό. Αν όμως ξέρει πόση ψήφοι είναι αυτό το 37% και τι έχει γίνει στις προηγούμενες εκλογές, τότε θα καταλάβει ορισμένα πράγματα. Επιτρέψτε μου να τα αναπτύξω. Ο Ιβάνοφ, αυτός ο κακός πρόεδρος της γείτονας χώρας, ο οποίος έκανε διάγγελμα απόψε και είπε ότι απέτυχε το δημοψήφισμα. Ότι απέτυχε το δημοψήφισμα και τελειώσαμε. Έχει εκλεγεί ως πρόεδρος της χώρας με 520.000 ψήφους. Και μάλιστα στο παρελθόν είχε εκλεγεί και με 439.000 ψήφους. Το ναι στο δημοψήφισμα ήταν 620.000. Δηλαδή αυτός που είχε βγει με 500.000 και θεωρεί τον εαυτό του έγκυρο, θεωρεί άκυρες στις 610.000. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Το δημοψήφισμα δεν πάσχει από τα ναι. Το δημοψήφισμα πάσχει από τα όχι. Η στρατηγική της αντιπολίτευσης ήταν να μην πάει να ψηφίσει, διότι αν πήγαινε να ψηφίσει με όχι, θα ητάτω. Διότι είναι ολοφάνερο ότι η κυβέρνηση ΖΑΕΦ είχε εκλεγεί πέρσι με 100.000 ψήφους λιγότερους από ό,τι πήρε στο δημοψήφισμα. Και είναι ολοφάνερο ότι η αντιπολίτευση θα ητάτω. Τι έκανε λοιπόν η αντιπολίτευση? Έκανε αποχή. Γιατί? Έχει 200.000 καταλόγους τους εκλογικούς της γείτονας χώρας, είναι νεκροί. Δηλαδή δεν έχει γίνει καθάριση εδώ και 20 χρόνια. Από το 1.800.000 που ήταν οι εγγεγραμμένοι. 1.700 προς 1.800. Εδώ και 20 χρόνια δεν έχει γίνει καθάριση στους καταλόγους από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποβίασαν και δεν μπορούν πλέον να ψηφίσουν αντικειμενικά. Επίσης, άλλες 350.000 με 400.000 είναι μακριά στο εξωτερικό. Δεν είναι δηλαδή σε ευρωπαϊκές χώρες. Είναι στην Αυστραλία και στον Καναδά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και περισσότερο, όπως λέτε εσείς, στον Καναδά. Κατά συνέπεια, το πραγματικό εκλογικό σώμα είναι 1.100.000, 1.200.000, εκεί ανάμεσα. Σε αυτό το πραγματικό σώμα έχει πάρει το ναι στη συνθήκη Συμφωνία των Πρεσπών πάνω από 50%. Δηλαδή και να ψήφιζε όλο το εκλογικό σώμα είναι πάνω από 50%. Η αντιπολίτευση, λογικά και έξυπνα για τον άθλιο εθνικισμό που τη διακρίνει, αποφάσισε να προσθέσει το όχι της, να μην το εμφανίζει γιατί θα πήγαινε απευθείας για ήττα, να το προσθέσει στους νεκρούς και στους απόντες. Και δημιουργεί αυτή την αίσθηση ενός πραγματικά χαμηλού ποσοστού, το οποίο όμως αν το αναλύσετε δεν έχει αυτή την χαμηλότητα. Θα σας πω το εξής, ότι αν ψηφίζαν όλοι, η πλειοψηφία, δηλαδή όλοι αυτοί που μπορούν να ψηφίσουν, η πλειοψηφία θα ήταν του 50-1 κάτω από τις 610.000, άντε στις 540-550.000. Κατά συνέπεια, εδώ έχουμε το εξής, το ναι πήρε το μέγιστο που μπορούσε να πάρει, αυτό το μέγιστο είναι απόλυτη πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα, όμως στους εγγεγραμμένους εκλογές είναι μόνο 37%. Ωραία. Να σας θυμίσω. Ναι, και να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται όμως τα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι το 2004 ο Κουρέευσκι, η σημερινή αντιπολίτευση, έκανε δημοψήφισμα που αφορούσε τη μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση, τη δημιουργία δήμων και κοινοτήτων στη γείτονα χώρα. Πόσοι πήρανε μέρος το 2004 στο δημοψήφισμα? Λιγότερο από 28%. Πήραν μέρος, όχι πώς ψηφίσανε, ναι. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης των 430.000. Πείτε μου όμως κάτι, μήπως έφταξε και όλη αυτή η παρέλαση ξένων ηγετών, ξένων αξιωματούχων, το ότι αισθάνθηκε ο λαός δηλαδή στα Σκόπια ότι πιέστηκε? Να το πω διαφορετικά, δεν βοήθησε. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι της θεωρίας ότι πρέπει να αφήσει κανείς να εξελίσσεται ένας πολιτικός αγώνας και μάχη στο εσωτερικό μιας χώρας με τις εσωτερικές δυνάμεις.
Και γι' αυτό, όπως θα είδατε, ούτε πήγαμε στα Σκόπια, ούτε Έλληνας υπουργός, ήταν να πάει μάλιστα ο κύριος Σταθάκης από μια δέσμευση που είχαμε πριν ένα χρόνο. Και θα πάει τώρα μετά από το δημοψήφισμα. Δεν πήγε κανείς. Και ο ίδιος, όπως θα είχετε παρατηρήσει, ούτε δηλώσεις έκανα, ούτε τοποθετήθηκα. Και μάλιστα πολλοί με κατολόγησαν, γιατί δεν ανοίγω μέτωπα με το ΖΑΕΒ σε στιγμές που έκανε μια υπερερμηνεία, το πούμε έτσι ευγενικά, της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και είπα, δεν το κάνω, διότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να πάνε με τις εσωτερικές τους διαδικασίες σε ένα έντιμο δημοψήφισμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσεται πολιτικά. Γιατί το ζητούμενο, για να φτάσουμε και στα δικά μας, το ζητούμενο είναι, κύριε Υπουργέ, να δούμε εάν ο Ζόραν Ζάεφ αφενός σε περίπου 15 ημέρες, νομίζω από σήμερα. Εντός των 15 ημερών. Κάποιοι λένε ίσως και αρχές της επόμενης εβδομάδας να συμβεί αυτό. Οι χθεσινοβραδινές πληροφορίες ήταν, οι οποίες είναι σημερινές, ήταν προς το τέλος της εβδομάδας, με πιθανότητα στην αρχή της επόμενης εβδομάδας. Ωραία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ωραία. Πηγαίνει λοιπόν στη Βουλή. Θεωρείτε, με βάση και την εικόνα που έχετε από τους συνομιλητές σας στα Σκόπια, ότι μπορεί να συγκεντρώσει τον αριθμό 80. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά οφείλει να το κάνει κατά εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Νομίζω ότι έχει το εξής ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι ο ΖΑΕΦ πήρε 100.000 ναι παραπάνω από ό,τι στην εκλογή του ως Πρωθυπουργού και 100.000 παραπάνω ψήφους από ό,τι ο Ιβάνοφ στην εκλογή του ως Προέδρου, κάνει ολοφάνερο ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες θα κερδίσει τις εκλογές. Και εδώ έχετε το εξής καταπληκτικό φαινόμενο. Η αντιπολίτευση στην βόρεια γειτονά μας δεν ζήτησε εκλογές, γιατί ξέρει ότι θα τις χάσει. Αντίθετα, η αντιπολίτευση μας στην Ελλάδα ζήτησε εκλογές από εμάς, οι οποίοι ούτε υποψήφισμα κάναμε, ούτε το χάσαμε. Το πρωί έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου της Κυριακής της Νέας Δημοκρατίας, ζήταγε εκλογές διότι τους πάμε σε τετελεσμένα γεγονότα με το δημοψήφισμα, και το βράδυ ήθελε εκλογές στην Ελλάδα γιατί έχασε ο κύριος Ζάεφ το δημοψήφισμα. Θα τα πούμε, δηλαδή, αυτά είναι για το εσωτερικό. Καταπληκτικά φαινόμενα, αλλά συγκρατήστε κάτι. Χωρίς να το θέλει, και το θεωρώ πάρα πολύ θετικό, η Νέα Δημοκρατία ομολογεί πόσο αλληλοεξαρτώμενα είναι τα κράτη στα Βαλκάνια και πόσο πάρα πολύ η πολιτική σταθερότητα, το μέλλον μας, το οικονομικό μας, της ειρήνης στην περιοχή εξαρτάται από τις καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στους γειτονές της. Λοιπόν. Και θέλω να συγκρατήσετε το εξής. Δεν υπάρχει για το μέλλον των Βαλκανίων καλύτερη πολιτική, και αυτή είναι μια συνειδητή μας επιλογή, από τη συνεργασία Ελλάδος με το κράτος των Σκοπίων, διότι μέσω αυτής της συνεργασίας τι καταφέρουμε. Πρώτον, να σταθεροποιήσουμε αυτή τη χώρα που δεν θέλουμε να καταστραφεί. Όποιος θέλει να βγει να το πει. Μόνο κάτι ακροδεξί φωνάζανε, φέρτε μας τα όπλα να μπούμε στα Σκόπια. Αυτό σαν είναι αλυτρωτισμός. Σκεφτείτε να το λέγανε εκείνοι για εμάς. Δεύτερον, μπαίνει τέλος σε όποιους σκεφτόντουσαν τη Μεγάλη Αλβανία, διότι σταθεροποιείται αυτή η χώρα. Τρίτον, και οι Σέρβοι και η Βουλγαρία αναγνωρίζουν, και με τις δηλώσεις του σήμερα οι Βούλγαροι, πολύ καλές δηλώσεις, την πραγματικότητα αυτού του κράτους. Η σχέση Ελλάδος-Φύρομ είναι ένας άξονας, δείτε το γεωγραφικά, που σταθεροποιεί από όλες τις πλευρές τα Βαλκάνια. Κινδυνεύει αυτή η χώρα να διαλυθεί, κύριε Υπουργέ, εάν δεν περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών και αν δεν πάρει το δρόμο προς την Ευρώπη και προς το ΝΑΤΟ? Η χώρα για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ είναι άλλο θέμα. Αλλά η χώρα αυτή, χωρίς εσωτερική σταθερότητα και χωρίς συνοχή που να πιστεύει και να της δίνεται ένα μέλλον και μια προοπτική, μπορεί να καταρρεύσει. Και πληροφορώ όλους ότι αν καταρρεύσει αυτή η χώρα, θα είναι το χειρότερο σενάριο για τις τύχες της Ελλάδας. Όμως η χώρα αυτή έχει σοβαρή ηγεσία, έχει βαθιά θέληση όλων των κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού της να προχωρήσει στην υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Θα κερδίσει. Αν δεν κερδίσει τη Βουλή, που το μάχε το ΖΑΕΦ, θα κερδίσει οπωσδήποτε, κατά γνώμη μου, και το δίνουν τα αποτελέσματα τα χθεσινά, τις επόμενες εκλογές. Και δεν κάνουν καθόλου καλά αυτοί οι οποίοι σκέφτονται μόνο με όρους εσωκομματικούς, και μάλιστα σκέφτονται με όρους κομματικής ισορροπίας μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία, και δεν βλέπουν το μεγάλο παιχνίδι στην περιοχή. Θα σας πω το εξής. Με απασχόλησε το ποσοστό των Αλβανών ψηφοφόρων, οι οποίοι θέλουν να μπουν σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι περίπου το 25% του πληθυσμού. Ναι, δεν είναι σαφές, γιατί είναι το κομμάτι του πληθυσμού που έχει βγει πιο πολύ από όλους τους άλλους στο εξωτερικό, στη διασπορά. Αλλά είχαν ένα 10% περίπου παραπάνω, δηλαδή αντί 37% το 40% συμμετοχή στο δημοψήφισμα. Ένας λόγος είναι η μεγάλη του διασπορά.
Και γι' αυτό δεν θέλανε και την, να γίνει η καταγραφή του πληθυσμού, όπως θα θυμώσεις στο παρελθόν, για να μην φανεί αν έχει μειωθεί ή όχι ο ρόλος τους. Το δεύτερο είναι ότι μικρά κόμματα που πριν ένα χρόνο λεγόταν στο διεθνή τύπο, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά την πληροφορία θέλω να πω, ότι καθοδηγούνται ή χρηματοδοτούνται από την Τουρκία, όπως είναι το Μπέζα, είναι από τα κόμματα που κάλεσε σε αποχή για το χθεσινό δημοψήφισμα. Και πρέπει πάρα πολλοί στη χώρα μας να αναρωτηθούν, που τους αρέσει η αποχή, τι είναι αυτό που τους κάνει να συμπίπτει με την πολιτική των πιο σκοτεινών μηχανισμών. Δεν λέω την επίσημη πολιτική της Τουρκίας, να με σαφείς, αλλά των πιο σκοτεινών μηχανισμών της Τουρκίας. Η Τουρκία ενδιαφέρεται για τα εθνικά μας συμφέροντα, ή η Τουρκία ενδιαφέρεται να εμποδίσει την Ελλάδα να αναπτύξει την επιρροή της στα Βαλκάνια και να προωθήσει το σταθεροποιητικό της και υπεύθυνο ρόλο στην περιοχή. Αυτό κατά τη γνώμη σας, όποιος ξέρει από διεθνή πολιτική, ας το αναρωτηθεί. Μιας και το αναφέρετε, κατά τη γνώμη σας, ή αν έχετε και πληροφόρηση, υπήρξε παρέμβαση ξένου παράγοντα ή ουδήποτε ξένου παράγοντα στο δημοψήφισμα στα Σκόπια υπέρ της αποχής, υπέρ του όχι? Δεν θέλω εγώ να κάνω τον detective. Εγώ είπα αυτό που ξέρω, ότι οι ίδιοι Αλβανοί και οι ηγέτες τους είχαν διαπιστώσει εδώ και καιρό ότι ένα συγκεκριμένο αλβανικό κόμμα, μέσα, δηλαδή κόμμα Αλβανών το είναι, ναι, μέσα στην Αλβανόφωνων, μέσα στην Φύρο, που είχε προσανατολιστεί στην αποχή, και ότι αυτό το κόμμα έχει συγκεκριμένες διασυνδέσεις με τρίτη δύναμη. Τα είπα. Μάλιστα. Τώρα, κάνετε λοιπόν την πρόβλεψη ότι ο Ζόραν Ζάεφ θα κερδίσει και πιθανώς και άνετα τις εκλογές. Οι εκλογές όμως, κύριε Υπουργέ, θα γίνουν, λένε ότι το Σύνταγμα, εν πάση περιπτώσει, προβλέπει έως και 3 μήνες προεκλογική περίοδο, αλλά ο ίδιος ο Ζόραν Ζάεφ είπε ότι τέλος Νοεμβρίου μπορεί να πάει σε εκλογές. Το Σύνταγμα προβλέπει 100 μέρες από την ημέρα προκήρυξης υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ναι. Έχει όμως δύο άλλες διαδικασίες, με τις οποίες κανείς σε έκτακτα γεγονότα, και το δημοψήφισμα είναι έκτακτο γεγονός, μπορεί να πάει σε 60 ή και σε 45 μέρες. Μάλιστα. Επειδή λέγεται ότι πιθανό να πάει σε 45 μέρες αφού τελειώσει η διαδικασία περί του συντάγματος και της αλλαγής του στη Βουλή, στην περίπτωση που δεν θα πάρει την πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών της Βουλής, θα πάει σε εκλογές σε 45 μέρες. Από εκεί, πολύ σωστά, όπως το είπατε, συνάγεται ναι. 25 του Νοέμβρη ή 2 του Δεκέμβρη. Ωραία. Εκλογικά. Αυτό όμως από μόνο του αυτό μεταθέτει χρονικά όλο αυτό το σενάριο που είχατε είναι και εσείς και όλοι μας είχαμε κατά νου, εάν η έκβαση του δημοψηφίσματος δεν ήταν αυτή που είναι τώρα, αν είχαμε υψηλότερη συμμετοχή, μια καθαρή πολιτική νίκη. Δεν είναι μόνο αυτό. Η αντιπολίτευση, ξέροντας όμως τους αριθμούς, είχε δεσμευτεί ότι αν είναι 50-1 το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, το ναι, και 50-1 η συμμετοχή, τότε θα ψήφιζε και τις συνταγματικές αλλαγές. Έχει και ένα στοιχείο υποκρισίας, διότι φρόντισε όλο το όχι να μην είναι παρόν. Διότι αυτό που έλειψε από την ψηφοφορία χθες είναι το όχι. Η σύγκρουση. Δεν είναι το ναι. Πάμε λοιπόν στο πώς εξελίσσεται και στα καθημάς πλέον αυτή η χρονική μετάθεση λόγω των εκλογών, εφόσον πάμε σε εκλογές βεβαίως, εφόσον δεν καταστεί δηλαδή εφικτό για τον Ζόραν Ζάεφ να περάσει τις συνταγματικές αλλαγές από τη Βουλή. Τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου... Εάν δεν περάσει από τη Βουλή τη συνταγματική του αλλαγή. Αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στα Σκόπια. Και νέας πλειοψηφίας. Νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Και η έναρξη της διαδικασίας για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πάει στις αρχές του 19. Θα πάει μετά από το Φλεβάρι πιθανό, να πάει τέλη Φλεβάρι, αρχές του Νοέμβρη. Οι συνταγματικές Φλεβάρι, αρχές του Μάρτη. Η δεύτερη ψηφοφορία κάνουν μια πρώτη, μετά πάνε σε δημόσια συζήτηση, 60 ημερών τουλάχιστον τα διαδικαστικά τα προβλεπόμενα, και μετά κάνουν μια δεύτερη ψηφοφορία επιβεβαίωσης της πρώτης ψηφοφορίας, και μετά έχουν τελειώσει με τα καθήκοντά τους. Άρα λέτε τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη λέτε. Να σας θυμίσω, κύριε Κοτρώτσο, μερικοί μας κατηγορούσαν που δεν φέραμε τη συμφωνία στη Βουλή να την ψηφίσουμε πριν από τις διαδικασίες στη Φύρο. Και θέλω να ρωτήσω, μάλλον καλά κάναμε να μην έχουμε βάλει μπρος τη δικιά μας διαδικασία, διότι η δικιά τους είναι πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη, και πρέπει να τελειώσει πριν από εμάς για να έχουμε εικόνα.
Άρα, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στη Wall Street Journal, ότι που έβαλε τον ορίζοντα του Μαρτίου, θεωρείτε ότι μέσα από αυτήν την αλληλουχία των εξελίξεων μπορούμε να το πετύχουμε, μπορεί να φτάσει στο ελληνικό κοινοβούλιο η κύρωση της συμφωνίας, αν όλα, επαναλαμβάνω, εξελιχθούν ομαλά, γιατί πρέπει να κρατάμε πλέον μικρό καλάθι. Τον Μάρτιο μπορούμε να φτάσουμε στη Βουλή τη δική μας τον Μάρτιο. Πρέπει να φτάσουμε τον Μάρτιο. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι η συμφωνία που γίνεται ανάμεσα σε δύο κράτη ή πολυμερείς συμφωνίες με το πνεύμα Α που έχουν συμφωνήσει όλες τις πλευρές αποτελούν μετά, θα έλεγα με την παλιά αριστερή ορολογία, ένα πεδίο μάχης. Δηλαδή γίνεται μια μάχη τώρα για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, να την καταλήξουμε και μετά θα γίνει μια μάχη ερμηνείας και υλοποίησης για το τι ακριβώς και με ποιο τρόπο πρέπει να υλοποιηθεί. Ναι, αυτό όμως πρακτικά δεν είναι δηλαδή. Η συμφωνία προβλέπει, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει άμεσα να έρθει προς κύρωση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πάρα αυτά. Το άμεσα αυτό μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά? Αμέσως. Νομίζω ότι δεν είμαι πρόεδρος της Βουλής για να το καθορίσω, αλλά νομίζω σε ένα διάστημα μίας με δύο εβδομάδες που έχει τελειώσει. Πάει στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής και μετά πάει στην Ολομέλεια της Βουλής. Άρα, για να το. Δεν να έχει το... κανένα λόγο να καθυστερήσει. Είναι δε γνωστή συμφωνία. Βέβαια, προφανώς. Είναι γνωστή προφανώς, και από την προηγούμενη συζήτηση προφανώς που κάναμε στη Βουλή, διότι κάποιοι κάνουν ως να μην έχουν ενημερωθεί ποτέ τους για τίποτα. Άρα μου λέτε ότι τον Μάρτιο η δική μας πρόθεση, η πρόθεση ενώ της κυβέρνησης, αλλά και αυτή η αλληλουχία το Μάρτιο, των γεγονότων. Προσέξτε να δείτε, όποτε τελειώσουν, αμέσως μετά. Ναι, γιατί μπορεί είπα, ναι, να πάρει την πλειοψηφία στη Βουλή και να έχει τελειώσει πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή, άμα πάρει την πλειοψηφία στη Βουλή, προσθέστε δύο μήνες, δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή. Άρα αυτό θα είναι μέσα στο Δεκέμβρη. Είπα, εξήγησα ότι αυτή η αλληλουχία των γεγονότων είναι μόνο εάν πάει σε εκλογές, ναι, ουσιαστικά. Εγώ είπα υποχρεωτικά. Αλλά εσείς θέλετε να πάτε στο καλό σενάριο. Όχι, ότι υπάρχουν δύο σενάρια τα οποία δεν εξαρτώνται από εμάς αυτή τη στιγμή. Είναι σενάρια από αυτούς. Δεν είναι καθόλου σωστό αυτό που λέγεται ότι είμαστε όμοιροι. Δηλαδή, έχει μια χώρα μια κοινοβουλευτική διαδικασία με την οποία το θα είπε αποφασίσει. Εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει σχέση ποιος το λέει. Το θέμα είναι με τι ευθύνη λέγονται αυτά. Έχει μια διαδικασία μπροστά τη, την οποία εμείς ως δημοκρατική χώρα πρέπει να σεβαστούμε τους δημοκρατικούς δικούς τους κανόνες. Και ξαναλέω ότι η πιο μεγάλη δυσκολία είναι ότι εκείνοι θα έχουν κάνει ψηφοφορία στη Βουλή που ήδη την κάνανε. Δημοψήφισμα με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συντριπτικά υπέρ του ΝΕΑ, αλλά όχι υπαρκή συμμετοχή, αλλαγή του συντάγματος και μετά εμείς θα έρθουμε και μας εμπιστεύονται. Αυτό εννοώ. Εμείς θα έρθουμε και θα ψηφίσουμε. Ποιος είναι ο όμηρος, εμείς ή κάποιος άλλος? Κατά γνώμη μου δεν είναι κανένας. Κατά γνώμη μου είναι μια δημοκρατική διαδικασία που αυτός που έχει να κάνει πολλά πρέπει να τα τελειώσει, ώστε αυτός που έχει κάνει λίγα και τα τελειώνει γρήγορα να έρθει καπάκι στις αποβάσεις. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι, επιστρέφοντας ενδεχομένως και σε όσα είπαμε στην αρχή. Και εσείς προσωπικά περιμένατε αυτό το αποτέλεσμα στα Σκόπια? Και το λέω αυτό γιατί διέκρινα μια αμηχανία χθες το βράδυ στις πρώτες ανακοινώσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ακόμα και στην Ουάσιγκτον. Εμείς δεν είχαμε σήμερα καμία. Σήμερα αποκαταστάθηκε κάπως. Εμείς αλλά χθες δεν είχαμε καμία. Είχα γράψει εγώ το σχέδιο έτοιμο από καιρό. Η αίσθηση που σχέδιο είχα. Σχέδιο της ανακοίνωσης εννοείται? Ναι, εννοώ από καιρό, από το πρωί της κοινωνίας. Ναι, ναι, ναι. Το σχέδιο. Εμείς είχαμε πληροφορίες και εγώ προσωπικά από τους ίδιους την κυβέρνηση των Σκοπίων ότι είχαν μια ανησυχία ότι η συμμετοχή θα είναι ανάμεσα στο 40 με 45%. Εάν υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή κατά πολύ των Αλβανών, πράγματι θα ήταν 40 με 45%. Κατά την έννοια, εμείς ήμασταν προσανατολισμένοι ότι η συμμετοχή θα είναι γύρω στο 40, 41, 42%. Ήταν πιο χαμηλά και από αυτό. Το ότι δεν είχε 4, έστω και χαμηλό, ήταν αποτέλεσμα της χθεσινής ημέρας. Και της μάλλον αποτυχημένης πρόβλεψης της κυβέρνησης. Και ξέρετε τι πρέπει να πούμε. Στην Ελλάδα πάρα πολύ. Εγώ έχω μιλήσει και μέσα στη Βουλή και στην τελευταία συνέντευξή μου που δώσα σε άλλο κανάλι 4 μήνες πίσω. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν δίνω συχνά συνέντευξεις στη τηλεόραση για την ελληνική. Έξω δίνω για να υπερασπιστώ τη χώρα. Είχε υποτιμηθεί η σημασία της αλλαγής του ονόματος. Νομίζανε ότι ήταν περίπατος και τι έγινε που άλλαξε το όνομα. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα να αλλάξει το όνομά σου. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα να λες ότι η αλλαγή αυτή είναι έργα όμνες για όλες τις χρήσεις. Διεθνείς, εξωτερικές, διακρατικές δηλαδή, διεθνείς
διεθνείς οργανισμοί και το εσωτερικό της χώρας. Και μάλιστα είναι ακόμα πιο σοβαρό. Αυτό αλλαγή ονόματος στον 20ο αιώνα στην Ευρώπη έχει γίνει μόνο μία φορά. Η γερμανική Αυστρία, όπως ονομάστηκε η κατάρρευση, το υπόλοιπο το αυστριακό από την κατάρρευση της Αυστρο-Ουγγαρικής Αυτοκρατορίας. Και έγινε γιατί χάσαν πόλεμο και δεν κάνανε και συνταγματικές αλλαγές. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πακέτο, το οποίο προκειμένου να μην αναγνωριστεί η διαπραγματευτική επιτυχία της χώρας που πήγε σε συμβασμό, αλήθεια είναι, πήγαμε σε συμβασμό, αντί να αναγνωριστεί αυτή η επιτυχία της χώρας, έγινε μια προσπάθεια να θεωρηθεί ως κάτι το παράτερο που δεν έχει καμιά σημασία. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα ένα κράτος. Επειδή το θέλει ένα τρίτο κράτος, με τα δίκαια του, εμείς είχαμε όλα τα δίκαια μας, δεν θα το υπερασπιζόμασταν αλλιώς αυτή την τακτική της αλλαγής, ότι αλλάζει το όνομά του, δεν είναι μικρό πράγμα. Και κάνει μεγάλο λάθος, η δημαγωγή συνειδητά, φοβάμαι ότι είναι το δεύτερο, δεν θέλω να το πιστέψω. Όποια δύναμη της αντιπολίτευσης λέει ότι θα έρθει, που δεν πρόκειται να έρθει, και θα διαπραγματευτεί η καλύτερη συμφωνία. Το ίδιο ακριβώς λέει ο Μητσκόσκι, ο επικεφαλής του αντίστοιχου κόμματος Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του παραδείγματος, ας πούμε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στα Σκόπια. Λέει ότι θα την κάνει καλύτερη. Πώς θα την κάνει καλύτερη, θα πάρει, λέει, πίσω το όνομα. Πώς θα την κάνει πίσω η Νέα Δημοκρατία, δεν θα τους αποδώσει την υπηκότητα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πώς θα συμφωνήσουν αυτοί οι δυο να πάρουν πίσω. Και αν εμείς είχαμε δώσει τα πάντα στα Σκόπια, γιατί η Νέα Δημοκρατία των Σκοπίων δεν ψήφιζε? Μήπως έχει ένα σκίτσο σήμερα? Είναι τόσο καλή μαζί μας οι Σκοπιανοί, δεξί και συντηρητικοί και οι εθνικιστές, που είπανε, ρε παιδιά, πολλά μας δώσατε, να απορρίψουμε τη συμφωνία για να διαπραγματευτούμε και θα σας δώσουμε εμείς παραπάνω. Αυτά λένε τα δύο κόμματα τα συντηρητικά. Δεν είναι έτσι. Η συμφωνία ήταν ισορροπημένη. Είναι η συμφωνία που μπορεί να κρατηθεί μέσα στον χρόνο. Είναι η συμφωνία που είναι πρότυπο, όπως λένε όλοι οι διεθνείς σοβαροί πανεπιστημιακοί φορείς. Αυτό ας το καταλάβουνε. Να πάψουν τη δημαγωγία ότι θα φέρουν άλλη συμφωνία. Ερώτηση για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με μια πρώτη σύντομη απάντηση σαν γεύση, γιατί θέλω να πάμε και στα καθημάς, δηλαδή τις παρενέργειες που έχει το χθεσινό δημοψήφισμα. Χαίρομαι που μεγαλώνουν οι διαφημίσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι καλό. Αλήθεια. Λοιπόν, αποτελεί δέσμευση ακόμα μη διαπραγματεύσιμη της ελληνικής κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού και ημών, ότι εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, η κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών θα γίνει από την παρούσα Βουλή και δεν θα περάσει την καυτή πατάτα ενδεχομένως στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή. Παρδάτσο, δύο πράγματα. Πρώτον, εμείς είμαστε σοβαρή κυβέρνηση και θα έπρεπε να μας αναγνωρίζουν διάφοροι τύποι που το παίζουν εξυγχρονιστές και έχουν σταθεί και αυτοί απέναντί μας, να μας αναγνωρίσουν ότι εμείς κάναμε εξωτερική πολιτική χωρίς να κοιτάμε στο εσωτερικό. Πιστεύοντας τι είναι καλό για τη χώρα, την ξεκινήσαμε εμείς τη διαπραγμάτευση, την κάναμε εμείς διότι είχαμε σοβαρές ανησυχίες για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και για την επιρροή τρίτων δυνάμεων που δεν είναι ιστορικά φιλικές μας απέναντι σε εμάς, σε συγκεκριμένους κύκλους των Βαλκανίων. Είμαστε σοβαρή κυβέρνηση και κάναμε σοβαρή διαπραγμάτευση με σοβαρό αποτέλεσμα. Και δεύτερον, η αντιπολίτευση που έχουμε σήμερα, που δεν πρόκειται να είναι κυβέρνηση, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τέτοιες σπέκουλες, τι θα έκανε αυτή σαν κυβέρνηση, είναι φορέας προβλήματος. Της αρέσει να έχει πρόβλημα. Της αρέσει να καλλιεργεί το πρόβλημα, την απεσιοδοξία, το τίποτα δεν γίνεται. Εμείς ξέρουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το πρόβλημα. Αυτά λέει και για την διαδραματολογία. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση των λύσεων. Κατά συνέπεια, μια συμφωνία που τη θεωρούμε εξαιρετικά καλή. Εξαιρετικά χρήσιμη για τη χώρα και το μέλλον της. Που αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδος σε όλη τη Βαλκανική, με τους οποίους μαζί θα προχωρήσουμε σε μεγάλη ανάπτυξη και συνένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κυβέρνηση που είναι σοβαρή και είναι κυβέρνηση των λύσεων, δεν πρόκειται να παίξει. Δεν παίζονται με αυτά τα πράγματα. Με τα εθνικά συμφέροντα δεν κάνουμε παιχνιδάκια. Δεν θα κάνουμε αυτά που γίνανε στην αρχή της δεκαετίας του 90, που έπαιζε η πλειοψηφία της τότε Νέας Δημοκρατίας με τη μειοψηφία. Την εκάστοτε μειοψηφία, δηλαδή δεν αναφέρουμε μόνο στον Αντώνη Σαμαρά που έφυγε, αναφέρουμε και στους τρεις ηγετικούς παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας που αναγκάσανε τον Μητσοτάκη να γράψει, όχι θέλω να το πω αυτό, να γράψει στον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον αγαπημένο τον Μιχάλη, τον Παπακοσταντίνο, να του γράψει στη Νέα Υόρκη που βρισκόταν σε διαπραγμάτευση λύσεις, άστα γιατί δεν θέλω να κινδυνεύσουμε.
Και γύρνα πίσω. Νομίζω. Και γύρνα πίσω. Λοιπόν, αυτά έγραφε ο τότε για τις Νέες Δημοκρατίες. Πάμε... Που βέβαια θα τρίβει τα μάτια το άμα δει τι κάνει η σημερινή του Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κρατούμε αυτό.